Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε στο Καρεσκάκι από τον Ολυμπιακό με 2-1 και έχει σοβαρά παράπονα από την διαιτησία. Τόσο η ΠΑΕ όσο και ο Λουτσέσκου τα εξέφρασαν. Ο δικέφαλος είναι υποχρεωμένος να κοιτάξει μπροστά και να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα για τα υπόλοιπα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Επόμενο μάτς με τη Λαμία την Τετάρτη, όπου πρέπει πάση θυσία να πάρει το τρίποντο. Βάσει προγράμματος, ο ΠΑΟΚ έχει στη συνέχεια 3 ντέρμπι μέσα στην έδρα του με την ΑΕΚ. Ακολουθεί εκείνο με τον Παναθηναϊκό και με ένα οριστή αναμέτρηση του Ολυμπιακού, η οποία είχε αναβληθεί λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και πήρε νέα αναβολή λόγω της πρόκρισης των Πειραιωτών στους 4 του Conference League. Τελευταίος αντίπαλος του ΠΑΟΚ σε αυτή τη διαδρομή είναι ο Άρης, τον οποίο οι Ασπρόμαυροι θα αντιμετωπίσουν για την τελευταία αγωνιστική. Φέτος ο ΠΑΟΚ δεν έχει καταφέρει να κερδίσει τον Άρη σε κανένα από τα 3 παιχνίδια που έχει δώσει, μάλιστα μέσα στην έδρα του. 2 φορές ιτήθηκε και έφερε ισοπαλία, ενώ έχασε στο κλεάν της Βικελίδης. Όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, θεωρώ ότι κρίθηκε από 2 λάθη. Πρώτη φάση του πέναλτι, μια φάση, μια παρέμβαση την οποία τη βλέπουμε πάρα πολλές φορές μέσα στο παιχνίδι και βλέποντας το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, νομίζω ότι δεν δίνεται αυτό το πέναλτι, μόνο αν ο διαιτητής θέλει. Μια δεύτερη φάση ακόμα με τον, στο δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού που προηγείται ένα φάουλ στον Σάστη, σε ένα χρονικό σημείο στο οποίο θα μπορούσαμε να καταφέρουμε ενδεχομένως κάτι μέσα από μια επικίνδυνη κατάσταση, όπως δείξαμε ότι μπορούσαμε με τον δικό μας τρόπο στο τέλος του παιχνιδιού. Νομίζω πως γενικότερα δεν ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν θεαματικό από τις δύο ομάδες, ένα παιχνίδι περισσότερο με μεγάλες μπάλες, με μάχες αρκετές, ενδεχομένως να οφείλεται και στο γεγονός ότι υπήρχαν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα. Συγχαρητήρια και για τον Ολυμπιακό για την πρόκριση. Είναι μια πρόκριση η οποία άξιζε και βοηθάει πάρα πολύ το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μπορεί να έτρεξε για 120 λεπτά. Εμείς τρέξαμε σε ένα πάρα πολύ ψηλό τέμπο με την Μπρίζ, κάτι που μας πήρε πάρα πολλές ενέργειες. Σε γενικότερες γραμμές, νομίζω πως δεν ήταν ένα παιχνίδι απόλυτα θεματικό και θα μπορούσαμε, αν δεν υπήρχαν αυτά τα λάθη, να είχαμε διεκδικήσει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα.